Μαρία κάτω, Μαρία κάτω. Παρακαλείται ο Δήμαρχος Κορινθίων να ανέβει στο βήμα. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας. Εκπρόσωποι της τοπικής εκκλησίας, του Αρχιεπισκόπου, κύριε Υπουργέ, εκπρόσωπε της κυβέρνησης, κύριε Πρόεδρε της Ένωσης Κεντρών, μάλλον δεν έχει έρθει ακόμα, μας έχει πει ότι θα έρθει, κύριοι βουλευτές, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Πρόεδρε της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου, κυρία και κύριοι αντιπεριφερειάρχες, εκλεκτοί συνάδελφοι δήμαρχοι, εκπρόσωποι της πολιτιακής ηγεσίας του νομού μας. Κυρίες και κύριοι, απόψε η πόλη του Κυψέλου, του Περιάνδρου, του Πηγάσου, του Διογέννη, του Αμινοκλή, αλλά και το Αποστόλου των Εθνών Παύλου, έχει την υψίστη τιμή να εκλαμπρύνεται από την παρουσία του εξοχότατου Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η αιώνια Κόρινθος των μύθων, των θρύλων, του πλούτου αλλά και του πνεύματος, με την σεμνή και γητή αυτή εκδήλωση, έχοντας υπόψη την τεράστια σημασία που έχει για ένα έθνος ο σεβασμός και η προσήλωση στους δημοκρατικούς θεσμούς, παραδίδει σήμερα στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, κύριο Προκόπη Παυλόπουλο, το κλειδί της και τον ακυρήσει επίσημο δημότη, τιμώντας και αναγνωρίζοντας το πρόσωπό του, τις άοπνες προσπάθειές του για την ενότητα του έθνους, την προάσπιση των δικαίων συμφερόντων της πατρίδας μας, για την προσφορά του στην επιστήμη, την τοπική αυτοδιοίκηση την οποία υπηρέτησε ως Υπουργός Εσωτερικών, το ήθος του και την κοινοβουλευτική του πορεία. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας είναι ο συντετικός κλήκος και ο θεματοφύλακας του πολιτεύματος, που δοξάζει και κατοχυρώνει την ελευθερία και την ισονομία για τον άνθρωπο και ως μοναδική ύπαρξη, αλλά και ως κοινωνική οντότητα. Ως Δήμαρχος Κορινθίων νιώθω ξεχωριστή τιμή που ο Θεός μου χάρισε αυτήν τη μοναδική στιγμή να αναφωνήσω ενώπιον της πολιτικής και πολιτιακής ηγεσίας, αλλά ιδιαίτερα ενώπιον των Κορινθίων πολιτών, την προσήλωση του Δήμου Κορινθίων στις αξίες της δημοκρατίας, που ποτέ δεν ήταν δεδομένη στο έθνος μας, αλλά απαιτεί θυσίες και αγώνες για να παραδοθεί σε επόμενες γενιές. Κύριε Πρόεδρε, η πατρίδα μας περνά δύσκολες ώρες και οι πολίτες της, ιδιαίτερα οι πιο αδύναμοι και ευάλωτοι, είναι πλέον ανήμποροι να αντιμετωπίσουν τη βαθιά κρίση που διέχεται η χώρα. Η κρίση που ξεκίνησε ως οικονομική, αλλά αποδείχθηκε βαθιά πολιτισμική και βεβαίως ηθική, απειλή να εκθεμελιώσει όχι μόνο τις κατακτήσεις δεκαετιών, αλλά τις αιώνιες αξίες των Ελλήνων, που είναι εδώ και καιρό θύματα του λαϊκισμού, του κεροσκοπισμού και ιδιαίτερα της αδυναμίας του πολιτικού συστήματος να οδηγεί στη χώρα στην ανάπτυξη και την προκοπή. Κύριε Πρόεδρε, η Κόρινθος αντιστέκεται στο κλίμα των καιρών. Με πολλή δουλειά και προσωπικό κόστος, οι Κορίνθιοι προσπαθούμε με προσεκτικά βήματα να τρέξουμε στο μέλλον. Στο δικό μας πανάρχιο ιδιωτικό κώδικα δεν ταιριάζει η μετριότητα, η παρέτηση, ο εφησυχασμός. Αλλάζουμε τον Δήμο μας και τολμάμε να ονειρευόμαστε και πάλι την κρατιά Κόρινθο, Μεσογειακή Μητρόπολη, έτσι όπως την γνωρίζει και την θυμάται ο κόσμος. Προσπαθούμε, μοχθούμε καθημερινά, συγκρουόμαστε και καταφέρνουμε μέσα από αυτό το ασφιχτικό περιβάλλον μικρές και μεγάλες νίκες που δίνουν σε όλους μας κουράγιο να συνεχίσουμε. Ξέρουμε ότι τίποτα δεν θα μας χαριστεί και ότι ελεμέγει μπορούμε να ξαναφέρουμε την αισιοδοξία και το χαμόγελο στους δημότες μας. Το βλέμμα και η καρδιά μας είναι στρατευμένα στους νέους μας. Τους άτυπους νέους μας που τα λάθη των περασμένων δεκαετιών περιόρισαν τον ορίζοντα των ανησυχιών τους, τη φιλοδοξία τους να πετύχουν το δικό τους πραγματικό όνειρο. Τους νέους που ζουν το δράμα της ανεργίας και λόγω των περιορισμένων δυνατοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης
και παρά τις προσπάθειές μας δεν μπορούμε να τους βοηθήσουμε αποτελεσματικά να ξαναδούν τη φωτεινή πλευρά της ζωής. Κύριε Πρόεδρε, σας παραδίδουμε με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το κλειδί ενός Δήμου που πάντα θα είναι κάρδιος και φιλόξενος για εσάς. Και είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι και εσείς κάθε φορά που θα μας επισκέπτεστε θα νιώθετε περήφανος για την πρόοδο που κάνουμε κάθε μέρα για να προσφέρουμε στους δημότες μας ένα υψηλό επίπεδο ζωής για την πρόοδό μας. Η Κόρινθος ήταν, είναι και θα την παραδώσουμε στο μέλλον μια πόλη με σεβασμό στους θεσμούς και τις αξίες του ελληνισμού. Ο Δήμος Κορινθίων, με την παρουσία σημαντικών προσωπικότητων, γιορτάζει σήμερα την παρουσία σας, γιορτάζοντας ταυτόχρονα τον προστάτη του Απόστολο Παύλο. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε για την ύψιστη τιμή που κάνετε απόψε στον Δήμο μας. Καλώς ορίσατε στην πόλη σας. Καλώς ορίσατε στην Κόρινθο. Παρακαλείτε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου για την ανάγνωση του ψηφίσματος. Εξοχότατε, κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας. Έχω την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να αναγνώσω την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων περί την ανακήρυξή σας σε επίτιμο Δημότη του Δήμου Κορινθίων, η οποία υλοποιείται κατά τη διάρκεια ενός σημαντικού διημέρου για την πόλη μας, κορύφωση των εκδηλώσεων προς τιμή και μνήμη του Ιδρυτού της Εκκλησίας μας και Πολιούχου Κορίνθου εν δόξω Αποστόλου Παύλου. Δήμος Κορινθίων. Υπαριθμόν 156/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορινθίων. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων κατά τη συνεδρίασή του την Τετάρτη 3 Μαΐου του 2017 μετά από εισήγηση του Δημάρχου κ. Αλέξανδρου Πνευματικού ομόφωνα αποφασίζει την ανακήρυξη της αυτού εξοχότητος του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλοπούλου σε επίτιμο Δημότη του Δήμου Κορινθίων ως ένδειξη βαθύτατου σεβασμού, αγάπης και εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό του και ως αναγνώριση της μεγάλης προσφοράς του στην επιστήμη και το δημόσιο βίο της πατρίδας μας. Κόρινθος, 3 Μαΐου 2017. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Χρήστος Χασικίδης, ο Δήμαρχος Κορινθίων, Αλέξανδρος Πνευματικός. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, σας εύχομαι να έχετε υγεία και δύναμη για την προάσπιση των εθνικών δικαίων στην παρούσα δύσκολη συγκυρία. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Εθνικής Δημοκρατίας, παρακαλώ να έρθετε στο βήμα εδώ των Κορινθίων. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μας που είστε σήμερα κοντά μας για άλλη μια φορά. Συλλογιότατε, κύριε Υπουργέ, κύριοι βουλευτές, κύριε εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν θα ονομάσω καθέναν, γιατί μου θυμίζετε πολλά, όλα τα χρόνια εκείνα που περάσαμε μαζί, σε καλές και δύσκολες ώρες, στον χώρο του Υπουργείου Ιστορικών. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ θερμώς για τη μεγάλη τιμή την οποία μου περιποιείτε, ανακοινώσοντάς με επίτιμο Δημότη του Δήμου σας, της πόλης σας. Και η λέξη πόλης ταιριάζει κατεξοχήν στην Κόρινθο, με την αρχαιοπρεπή του όρου έννοια. Κανένας δεν μπορεί να ξεχνά την ιστορία αυτού του τόπου. Μια μεγάλη ιστορία. Μεγάλη ιστορία η οποία συνδέεται και με την ομορφιά του, αλλά και κάτι άλλο, το οποίο είναι εκείνο με φέρνει σήμερα εδώ, δηλαδή το γεγονός ότι μέσω του Αποστόλου Παύλου η Κόρινθος εξέπλωνε, εκπέμπει και θα εκπέμπει πάντοτε μηνύματα ως προς τις βάσεις, τις αντιρρήτες, να το πω έτσι, του ίδιου του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο.
το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να αναδείξω αυτές τις κρίσιμες ώρες για τούτη την πόλη και για τον λαό της. Εκτός από τις καταστροφές του παρελθόντος, η Κόρινθος είχε την ατυχία να ζήσει την μήνυ των στοιχείων της φύσεως, σεισμούς. Με κορυφαίο το σεισμό του 1858 που οδήγησε στην εγκατάλειψη λόγω ισοπαίδωσης της παλιάς πόλης για να χτιστεί νέα πόλη, νότιο-ανατολικά του παλιού λιμανιού του Λεχαίου. Και τόσο λαός απέδειξε όλα αυτά τα χρόνια ότι ξέρει να αναγεννιέται όχι από την τέφρα, από τις ψυχικές δυνάμεις που υπήρξαν πάντοτε αστήριευτες για αυτόν. Και αυτό διδάσκεται ακόμη και σήμερα. Η Κόρινθος μέσα στις σχολείες αγωνίζεται, προοδεύει, ότι είστε ένα υπόδειγμα του πώς μπορεί αυτός ο λαός να ξανασηκώσει πάλι το κεφάλι του ψηλά. Πώς η ελληνική κοινωνία μπορεί να διεκδικήσει αυτό που της ανήκει, όχι μόνο ιστορικά, αλλά και μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο, μέσα στη μεγάλη ευρωπαϊκή μας οικογένεια. Όλα αυτά, τούτος ο λαός τα έχει κληρονομήσει από την αρχαιότητα, γιατί η διήγουσα γραμμή ανάμεσα στην αρχαιότητα και το παρόν είναι δεδομένη και ιστορικά αποδεδειγμένη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι σε αυτόν εδώ τον τόπο χτίστηκε κάποτε η πλουσιότερη πόλη του τότε αρχαίου κόσμου. Πέρα όμως από αυτό, η ιστορία της Κορίνθου είναι γεμάτη από διδάγματα τα οποία δεν αφορούν μόνο την περιοχή, αφορούν όλο τον ελλαδικό χώρο και όλη, ας το πω έτσι, την γνωστή ανθρωπότητα της εποχής εκείνης. Η ιστορία της Κορίνθου, τουλάχιστον από τα στοιχεία που έχουμε, γεννιέται στην νεολιθική περίοδο. Οι πρώτοι που πρέπει να την κατοίκησαν ήταν Φοίνικες. Και αυτό το αναδεικνύουν από μινάρια, τα οποία και σήμερα έχουν επιβιώσει. Αλλά σημαδεύτηκε η πορεία της από την κάθοδο των Δωριαίων, την επικράτηση των Δωριαίων, γιατί οι Κορίνθοι υπήρξαν ευθέως απόγονοι των Δωριαίων, οι οποίοι οργάνωσαν την εποχή εκείνη, την πέμπτη χιλιετία, ήδη τα πρώτα στοιχεία της πολιτείας με ένα αριστοκρατικό καθεστώς. Ένα καθεστώς που διήρκεσε μέχρι τους αρχαϊκούς χρόνους. Στους αρχαϊκούς χρόνους είναι γνωστό και φαίνεται από την ίδια την ιστορία ότι εγκαθιδρύθηκε στην Κόρινθο η τυραννία. Η τυραννία με την έννοια την γνωστή της εποχής εκείνης. Και αναδείχθηκαν τύρανοι από τον πρώτο τον Κύψιλο, στη συνέχεια ο Περίατρος, ένας από τους 7 σοφούς της Ελλάδας, και ύστερα ο Ψαμίτιχος, όταν μετά το θάνατό του στην ουσία έληξε αυτή η περίοδος και πέρασε σε μια άλλη φάση πλέον η Κόρινθος. Αυτή την περίοδο πάλι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε αυτό το λαό και σε έναν πολίτη της Κορίνθου της εποχής εκείνης, τον Βακχιάδη Αμινογλή, οφείλεται η ναυπήγηση της Τριήρους. Αυτό το θαύμα της ναυπηγικής της εποχής εκείνης είναι έργο Κορινθίου. Και ήταν το πλοίο εκείνο το οποίο επέτρεψε στον αρχαίο κόσμο της Ελλάδας να ασχίσει τις θάλασσες της εποχής και το κυριότερο να ναυμαχήσει και να υπερασπιστεί τον τόπο σε μια από τις κρισιμότερες ναυμαχίες όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για την ιστορία της ανθρωπότητας και τη σχέση ανάμεσα σε Δύση και Ανατολή ακόμα και σήμερα και μιλώ για την ναυμαχία της Σαλαμίνας. Οι Κορίνθιοι μετήχαν ενδόξως σε όλους εκείνους τους αγώνες. Και στην ναυμαχία της Σαλαμίνας εναντίον των Περσών, αλλά και στις πλατές με τους δικούς τους οπλίτες. Στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου, πήγαν με το μέρος των στρατιωτών. Η καταγωγή των Δωριαίων οδήγησε τους Κορινθίους σε αυτήν ακριβώς την εκδοχή. Και είναι γνωστό επίσης μετά το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου ότι συμμάχησαν με τους Αθηναίους λόγω του δημοκρατικού καθεστώτος το οποίο είχε επικρατήσει την εποχή εκείνη, αλλά αυτό δημιούργησε τον Κορινθιακό πόλεμο, τον μεγάλο Κορινθιακό πόλεμο με όλα τα αποτελέσματα. Έκτοτε η Κόρινθος πέρασε μια δύσκολη περίοδο
από την ένδοξη ιστορία της στην προσπάθεια της επιβίωσης, για να φτάσουμε στο 336 π.Χ. όταν ο Μέγας Αλέξανδρος, εδώ, έκανε τη Μεγάλη Σύνοδο των Ελλήνων για να ξεκινήσει την εκστρατεία προς την Ανατολή. Ύστερα από όλα αυτά, είναι γνωστό ότι η Κόρινθος εντάχθηκε στην Αχαϊκή Συμπολιτεία, στην ουσία απορροφήθηκε από την Αχαϊκή Συμπολιτεία και είχε τη μοίρα της, γιατί συμμάχησε με αυτήν όταν χρειάστηκε να στραφεί εναντίον των Ρωμαίων, αλλά η τελική μάχη υπό τον Όμιο ήταν εκείνη η οποία οδήγησε και στην καταστροφή της πόλης, όπως ακριβώς την ξέραμε. Γιατί ελάχιστα πράγματα γνωρίζουμε από την πόλη της εποχής εκείνης, από την πιο πλούσια και ίσως και μεγαλύτερη πόλη της ανθρωπότητας στην εποχή εκείνη. Κατά τη ρωμαϊκή περίοδο δεν έχουμε πολλά να θυμηθούμε από πλευρά ιστορίας. Έχουμε όμως να θυμηθούμε, κύριε Δήμαρχε, εκείνο το οποίο, όπως είπα πριν, μας φέρνει σήμερα εδώ. Για να θυμόμαστε και να θυμούνται οι συμπολίτες σας, τη συμβολή της Κορίνθου μέσω του Αποστόλου Παύλου στη διαμόρφωση του τρίτου πυλώνα του ευρωπαϊκού πολιτισμού, της χριστιανικής δασκαλίας. Ο Αποστόλος Παύλος βρέθηκε στην Κόρινθο κατά την δεύτερη ιεραποστολή του, ήρθε από την Αθήνα, έμεινε 1,5 χρόνο εδώ, μεγάλο χρονικό διάστημα για τα δεδομένα της ιεραποστολικής διαδρομής του Αποστόλου Παύλου. Η σύνθεση του πληθυσμού της εποχής εκείνης, γιατί εδώ δεν βρίσκονταν μόνο Κορίνθιοι αμυγός, αλλά η σύνθεση της εποχής εκείνης επέτρεψε τον Απόστολο Παύλο πολύ γρήγορα να δημιουργήσει ίσως τη μεγαλύτερη κοινότητα πρώτων χριστιανών μέσα από τη διδασκαλία του. Διότι τυχαίο επίσης ότι ο Απόστολος Παύλος απίφθινε προς Κορινθίους δύο επιστολές. Τις σπουδαιότερες επιστολές του. Για όσους γνωρίζουν πανωσιολογιότατε, την αξία των δύο επιστολών προς Κορινθίους είναι η επιτομή της χριστιανικής πίστης. Όταν τις διαβάσει κανείς, θα καταλάβει πως ο Απόστολος Πέτρος ήταν εκείνος ο οποίος οργάνωσε βέβαια την Εκκλησία ως οργανισμό, αλλά ο Απόστολος Παύλος ήταν εκείνος ο οποίος μετέτρεψε την διδασκαλία του Ευαγγελίου στη χριστιανική διδασκαλία, η οποία πέρασε τα όρια της Παλαιστίνης για να εξαπλωθεί σε ολόκληρο τον γνωστό κόσμο της εποχής αυτής. Και κυρίως στην προς τους Κορινθίους επιστολή, τη δεύτερη, υπάρχει ίσως κατά την εκτίμησή μου και ίσως να αυθαιρετώ, αλλά όχι και τόσο. Η σπουδαιότερη φράση του Αποστόλου Παύλου, η οποία δείχνει το μεγαλείο του χριστιανισμού ως μία από τις κυριότερες αξίες του σημερινού ευρωπαϊκού πολιτισμού. Και μιλώ για την αρχή της αγάπης με τη μορφή της αλληλεγγύης. Εκεί θα βρει κανείς αυτή την περίφημη ρίση του, η οποία παραμένει όχι μόνο ως συμβολισμός αρχών, αλλά και σαν λογοτεχνική αξία, ως κορυφαία εκδήλωση πραγματικά πνεύματος. Όταν ο Απόστολος Παύλος έγραφε μιλώντας για την αξία της αγάπης στους Κορινθίους: «Εάν τις γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπη δεν έχω, γέγονα χαλκό ηχών και κύμβαλων αλαλάζω». Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Γιατί μέσα από αυτή τη ρίση του Αποστόλου Παύλου που μετουσίωσε τη ρίση του Ευαγγελίου για την αγάπη και κυρίως την επί του όρου ομιλία σε πράξη, διαμορφώθηκε ακριβώς όπως είπα ο τρίτος πυλώνας του χριστιανισμού ως τρίτος πυλώνας του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Γιατί ο Απόστολος Παύλος πήρε την ευαγγελική διδασκαλία, την πήρε σαν αποστολή, την μετέτρεψε σε χριστιανική διδασκαλία. Έφυγε από τα όρια της Παλαιστίνης, όπως είπα προηγουμένως, και ταξίδεψε μέσω της αρχαίας Ελλάδας και μέσω του Βυζαντίου στη συνέχεια και της πατερικής διδασκαλίας σε ολόκληρη την Ευρώπη για να φτάσει στην αναγέννηση. Γιατί τότε δημιουργήθηκε ακριβώς αυτός ο τρίτος πυλώνας. Αυτή η πραγματικά συγκλονιστική όσμωση ανάμεσα στην Εβραϊκή Ανατολή και την Ελληνική Δύση,
ήταν εκείνη που επέτρεψε να διαμορφωθεί πέρα από τους δύο πυλώνες που στηρίζουν το αίτημα του ευρωπαϊκού πολιτισμού, δηλαδή την αρχαία Ελλάδα, την Ελλάδα του Πνεύματος, και την αρχαία Ρώμη, τη Ρώμη των θεσμών και του κράτους δικαίου, να διαμορφωθεί αυτός ο τρίτος πυλώνας, ο συγκλονιστικός επίσης πυλώνας, μέσω της ιερικής δασκαλίας, ο οποίος ενέπνευσε στην Ευρώπη τις αρχές με τις οποίες πρέπει και σήμερα να πορεύεται. Με κύριες αρχές, τον ανθρωπισμό, την αλληλεγγύη και την κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτές τις αρχές χειροδότησε στην Ευρώπη η χριστιανική δασκαλία και το κήρυγμα και οι γραφές του Αποστόλου των Εθνών, του Αποστόλου Παύλου, με αφετηρία εδώ, την Κόρινθ. Και είναι αυτές οι αρχές που έχουν τεράστια αξία σήμερα για την Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη έχει πλανητικό ρόλο, όπως συνηθίζω να λέω, να διαδραματίσει. Έχει ρόλο πέρα και έξω από τους λαούς της. Και αυτός ο ρόλος είναι ο ρόλος να εμπνεύσει την ανθρωπότητα με τις αρχές της ειρήνης, της δημοκρατίας, του ανθρωπισμού, της αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης. Ως Ευρωπαίοι δεν διεκδικούμε το μονοπόλιο αυτών των ιδεών και αυτών των αρχών για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Πρέπει να ξέρουμε, για να αποδίδουμε τα του Κέσσαρου στο Κέσσαρι και τα του Θεού το Θεό, ότι καμιά άλλη δύναμη στον χώρο του κόσμου δεν μπορεί να εμπνεύσει αυτές τις αρχές, που δεν είναι ζήτημα ούτε οικονομικής ούτε στρατιωτικής ισχύως. Είναι ζήτημα πολιτισμού. Ακριβώς μέσα από αυτές τις αρχές του τρίτου πυλώνα του ευρωπαϊκού πολιτισμού, που όπως είπα ξεκίνησε από τα σκαλιά του Αποστόλου Παύλου, η Ευρώπη πρέπει να διαδραματίσει το δικό της ρόλο στην ταραγμένη μας ανθρωπότητα. Να διαδραματίσει το ρόλο εκείνο ο οποίος επιτρέπει στον άνθρωπο να καταλάβει την αποστολή του. Να καταλάβει ποιος είναι ο δρόμος τον οποίο πρέπει να ακολουθήσουμε. Να μπορέσει να υπερασπιστεί τον άνθρωπο, την αξία του, την ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητάς του. Και σε αυτή την Ευρώπη, τη δημοκρατική Ευρώπη, την ομοσπονδιακή Ευρώπη, την Ευρώπη της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας με αυτές τις αρχές και αυτές τις αξίες, αυτή η χώρα, η Ελλάδα, έχει να διαδραματίσει το δικό της ρόλο. Είμαστε αναπόσπαστο κομμάτι της. Δεν νοούμε την πορεία μας έξω από την Ευρώπη. Μα ύστερα από όσα σας είπα και από τη συμβολή τούτης της χώρας, τούτου του λαού, στο οικοδόμημα της Ευρώπης, ούτε η Ευρώπη θα ήταν και θα είναι ποτέ η ίδια χωρίς την Ελλάδα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα διεκδικήσουμε το ρόλο μας, θα εργαστούμε μαζί όλοι οι ευρωπαϊκοί λαοί, καθένας στο μέτρο που το αναλογεί, για να υπερασπιστούμε την τύχη των λαών μας, αλλά την τύχη της ίδιας ανθρωπότητας. Να ξέρετε, κύριε Δήμαρχε, ότι με αυτές τις παρακαταθήκες που παίρνουν από την Κόρινθο, αυτή την ιερή μέρα της μνήμης του Αποστόλου Παύλου, θα πορευτώ ώστε να ασκήσω τα καθήκοντά μου όπως ταιριάζει στον επίτιμο δημότη αυτής της πόλης. Αυτοί οι συμβολισμοί θα με ακολουθούν πάντοτε και σας διαβεβαιώ ότι θα κάνω ό,τι πρέπει για να μπορέσω να ανταποκριθώ σε αυτή την εξαιρετική τιμή που αυτοθρόως γίνεται όπως δείχνουν τα πράγματα και ένα μεγάλο χρέος. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε με τους περισσότερους, θα βρεθούμε στην εκκλησία, φαντάζομαι, οπότε δεν χαιρετώ. Παρελή, θα μας βγάλεις φωτογραφία. Να προσπαθήσεις. Κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Yes.
Θανάση, εντάξει, όλα καλά. Εντάξει, Θανάση. Και σένα, Γιώργη, πίσω. Γιώργη, πίσω και σένα. Πίσω, πίσω. Πίσω. Έτσι. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Πυροκατάσταση. Τώρα είμαι και πίσω με Δεν γίνεται έτσι και αυτό και πώς θα βγει αυτό που είναι.